Θα διαβάσουμε από τον Ψαλμό όμικρον ζήτα. Από την αρχή θα διαβάσουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν εις εμέ ακρόαση. Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα του Κύριον. Εξέτεινον τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαυον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και ταράχθην. Διολογίσθην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα τους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία, εταράχθην και δεν ειδυνήθην να λαλήσω. Διελογίσθην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις τη μνήμη μου την οδύν μου, τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με απεβάλλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού, έπασεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε λησμόνησε να ελεεί ο Θεός, μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους εκτιρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου, ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμάσια σου και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστήριο είναι η οδό σου. Τι Θεός μέγας ως ο Θεός, σύ είσαι ο Θεός ο οποίον θαυμάσια εφανέρωσας μεταξύ των λαών τη δύναμή σου. Ελύτρωσας δια του βραχίωνος, δια της βραχίωνός σου των δούλων σου, των λαών σου, του Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον, Θεέ, τα ύδατα σε είδον και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν και οι άβυσοι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε. Φωνή έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντί σου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εστραπέ την οικουμένη, εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδό σου και η τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα τον λαό σου, διαχειρός Μωυσέως και Αρών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ γράφει αυτό τον ψαλμό ενώ βρίσκεται σε μεγάλη θλίψη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στη ζωή μας, σαν χριστιανοί, όπως το είπε ο Κύριος, λέει, στον κόσμο λέει θα έχετε θλίψεις. Μας το έχει πει ο Κύριος αυτό. Αλλά δεν είπε ο Κύριος μόνο ότι θα έχετε θλίψεις, αλλά ο Κύριος μας είπε να έχουμε θάρρος. Μας είπε να έχουμε θάρρος, διότι εγώ λέει ενίκησα τον κόσμο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε και τους ανθρώπους σήμερα, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που υπάρχει και αυτή η λεγόμενη οικονομική κρίση, να μένουν άνθρωποι χωρίς δουλειά, να βλέπουμε διάφορα προβλήματα στην εποχή μας, αρρώστιες, κοινωνικά προβλήματα, ταραχές, και ο λαός του Θεού μαζί και εμείς ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε θλίψεις και προβλήματα. Και ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη κάπου να πει το πρόβλημά του. Όλοι οι άνθρωποι το έχουν αυτή την ανάγκη. Κάποιος μπορεί να πάρει σε ένα φίλο του, κάποιος μπορεί να πάρει στον πατέρα του, στη μητέρα του, σε ένα συνάδελφο από τη δουλειά, σε ένα γνωστό του, να πει το πρόβλημά του. Και εμείς σαν λαός του Θεού μπορεί να εμπιστευτούμε σε κάποιον αδερφό τα προβλήματά μας, τις θλίψεις μας, οτιδήποτε περνάμε. Αλλά ξέρετε αγαπητά αδέρφια, πάντοτε
υπάρχει κάποιο κενό. Κανένας δεν μπορεί να σε καταλάβει απόλυτα. Τι περνάς και τι αισθάνεσαι. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δεδομένο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον, αλλά από εκεί που πηγάζει η παρηγοριά μας είναι ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν μας παρηγορήσει, δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε. Και ο Δαβίδ φέρνει το πρόβλημά του στο Θεό. Φωνάζει στο Θεό. Γιατί ξέρει ότι από το Θεό θα βρει απόκριση. Θα τον αποκριθεί ο Θεός. Θα τον απαντήσει ο Θεός. Είναι βασιλιάς. Έχει τους συμβούλους του. Έχει τους υπηρέτες του. Έχει τους ανθρώπους που εμπιστεύεται. Η φωνή του όμως είναι προς τον Θεό. Λέει, η φωνή μου είναι προς τον Θεό. Και βόησα. Είπα στον Θεό τα προβλήματά μου, αλλά και φώναξα προς τον Θεό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητά αδέρφια. Το να λες το πρόβλημά σου στον Θεό είναι πολύ ωραίο, αλλά το να φωνάζεις στον Θεό μέσα από την ψυχή σου δείχνει πραγματικά πόσο ανάγκη έχεις στον Θεό να επέμβει. Και βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα, όπως ο Βαρτίμαιος ο τυφλός, ενώ περνούσε ο Ιησούς έκραξε, φώναξε. Το πρόβλημά του το έβγαλε έξω. Το έβγαλε σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον ακούσει ο Κύριος και να μην κρατάμε τα προβλήματά μας μέσα μας, αλλά να τα βγάζουμε έξω και να φωνάζουμε προς τον Θεό ώστε ο Θεός να μας ακούσει, να μας ακούσει ο Κύριος, να κράξουμε προς τον Κύριο μέσα από την ψυχή μας, διότι ο Κύριος ακούει. Και όπως φώναξε, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Φώναξε ο Βαρτίμιος και ενοχλήθηκαν οι άνθρωποι που ήταν κοντά του. Όμως ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, δεν ενοχλείται από τις φωνές. Δεν θα ενοχληθεί ο Κύριος αν το φωνάξουμε, αν κράξουμε προς τον Θεό. Οι άνθρωποι μπορεί να ενοχληθούν, αλλά ο Κύριος δεν θα ενοχληθεί. Και πραγματικά είπε μετά τους μαθητές του, λέει, φωνάξατε τον να έρθει. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και λέει παρακάτω ο Ψαλμός αυτός, και εδώ και λέει σε μία ακρόαση. Αφού βόησα στο Θεό, αφού φώναξα στο Θεό μέσα από την καρδιά μου, έδωσε ο Θεός ακρόαση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, αγαπητά αδέρφια, το θέμα πώς θα πάρουμε από τον Θεό τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας και πόσο εξητούμε από τον Θεό, με πόσο θέρμη εξητούμε από τον Θεό. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να ζητείτε εν θέρμος. Να ζητείτε, λέει, με τα ζήλου, λέει, τα καλύτερα χαρίσματα. Και πολύ ισχύει, λέει, η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Η προσευχή η οποία γίνεται ένθερμα. Και μπορούμε να δούμε τους εαυτούς μας και να πούμε πόσο ένθερμα προσεύχομαι στο Θεό. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια προσεύχομαι, αλλά πόσο ένθερμα προσεύχομαι στο Θεό. Αυτό έχει σημασία. Ο Βαρτίμιος δεν προσευχήθηκε μέρες στον Κύριο. Ο Κύριος τον άκουσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά θέλω να πω ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Ο λαός Ισραήλ ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένος στους Αιγυπτίους. Αυτά τα 400 χρόνια που ήταν σκλαβωμένος δεν ήθελε να ελευθερωθεί άραγε από τους Αιγυπτίους. Ήθελε. Και μάλιστα όταν ήρθε ένας βασιλιάς που ήταν εκεί πέρα, ένας φαραώ ο οποίος ήταν πολύ σκληρός και διώκανε τους Ισραηλίτες σε τέτοιο βαθμό που θανατώνανε τα αρσενικά τέκνα των Ισραηλιτών, ο λαός Ισραήλ περνούσε πολύ δύσκολα, αλλά έφτασε κάποια στιγμή που έκραξε ο λαός του Θεού, εβόησε, λέει, ο λαός του Θεού. Έφτασε σε τόση μεγάλη θλίψη που η φωνή αυτή της θλίψεως και αυτή η κραυγή έφτασε έως
του θρόνου του Θεού. Και φαίνεται εδώ πέρα, αγαπητά αδέρφια, ότι ο Θεός ήθελε πραγματικά από το λαό του να δείξει πραγματικά το θέλω του. Καμιά φορά ακούω έτσι από αδερφούς οι οποίοι θέλουν έτσι ο Θεός να επέμβει στη ζωή τους σε κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια αδυναμία, αλλά μπορώ να πω και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Πόσο ένθερμα ζητάμε από τον Θεό να μας ελευθερώσει από διάφορα πράγματα άσχημα που έχουμε πάνω μας. Πόσο φωνάζουμε στον Θεό και πόσο δείχνουμε στον Θεό με αυτόν τον τρόπο ότι θέλουμε να μας ελευθερώσει ο Κύριος. Γιατί είδαμε, αγαπητά αδέρφια, αφού ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος ήταν μέσα στην καρδιά του. Ο Θεός τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και αυτοί σκεφτόντουσαν την Αίγυπτο. Και ο Θεός μας έβγαλε από την αμαρτία πρακτικά, αλλά πολλές φορές το μυαλό μας είναι αλλού και είναι σε πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο Θεός. Και κάνει έναν αγώνα ο Θεός 40 χρόνια μέσα στην έρημο να ελευθερώσει το λαό του, όχι από την Αίγυπτο, όχι από τη δουλεία, τη σωματική δουλεία που ήταν δούλος μέσα στην Αίγυπτο, αλλά τη δουλεία της καρδίας, να τον ελευθερώσει από τις επιθυμίες που είχε για την Αίγυπτο. Ευχαριστούμε το Θεό. Και λέω, είπα σε έναν αδερφό, λέω, πόσο ένθερμα ζητάς αυτό που θέλεις ο Θεός να κάνει για σένα, πόσο ένθερμα το ζητάς, πόσο έχεις κλάψει για το πρόβλημά σου, τι αγώνα έχεις κάνει. Και θα έλεγε κάποιος, ο Θεός δηλαδή λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θέλει να του δώσουμε για να μας δώσει? Όχι. Όσες νηστείες και προσευχές να κάνεις, εάν δεν δείξεις τη συντριβή σου μπροστά στον Θεό και την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι να έρθουμε με την καρδιά μας στον Θεό, όχι με τυπολατρεία. Και θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι πάνω σε αυτό, όταν ήμουνα νέος στην πίστη, είχα το τσιγάρο, κάπνιζα, όμως ήξερα ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. 6 μήνες προσευχή, νηστεία, κλάματα στον Κύριο για να με ελευθερώσει από αυτό το κακό. Ήξερα ότι ο Θεός δεν το θέλει. Και έκανα και εγώ τον αγώνα μου αυτό που μπορούσα να κάνω. Και έδειξα με το δικό μου τρόπο, και ο κάθε ένας με τη δική του δύναμη και με το δικό του τρόπο θα δείξει στο Θεό ότι δεν θέλει την αμαρτία. Και ακόμα θα δείξει στο Θεό ότι θέλει ο Θεός να τον θεραπεύσει. Θέλει ο Θεός να του δώσει ένα αίτημα, μια λύση ενός προβλήματος. Και υπάρχουν λύσεις αιτημάτων, αγαπητά αδέρφια, τα οποία αιτήματα δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει. Υπάρχουν ασθένειες που δεν μπορεί κανένας να μας βοηθήσει. Και λέει στο 2, εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριο, εξέτεινον τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαυον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενθυμήθην τον Θεόν και ταράχθη, διαλογιζόμην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Ο Δαβίδ, καθώς βρίσκεται σε μία εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, ακόμα και τη νύχτα απλώνει τα χέρια του στον Κύριο. Μέσα του, ενώ εξετάει τον Κύριο, δεν νιώθει την παρηγοριά του Θεού. Καμιά φορά οι θλίψεις και τα προβλήματα που έρχονται στη ζωή μας είναι τόσο βαριά που δεν αφήνουμε, ας το πούμε, το πνεύμα του Θεού να εργαστεί και να μας φέρει την παρηγοριά. Έρχεται τόσο βάρος που λιγάει ο άνθρωπος, βλέπει και αισθάνεται ότι ο Θεός δεν τον ακούει,
Και αυτό φαίνεται στο 3, λέει, είναι θυμήθην το Θεό και ταράχθην. Διελογήσιν και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Ήρθε σε μια άσχημη κατάσταση, θυμήθηκε τον Θεό και αντί να αισθάνεται όμορφα, αισθάνθηκε φόβο. Και πολλές φορές τα λάθη μας που κάνουμε, οι αμαρτίες που κάνουμε, μας κάνουν να αισθανόμαστε φόβο προς το πρόσωπο του Κυρίου, φόβο με την έννοια ότι ο Θεός μας έχει απορρίψει και ότι ο Θεός δεν μας θέλει. Και μοιάζει με τον φόβο αυτόν που ένιωσε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Τη φωνή σου άκουσα, λέει, και φοβήθηκα. Όμως, λέει παρακάτω, λέει, διελογήσει, λέει, τας αρχαίας ημέρες, τα έτη των αιώνων, ανακαλώ εις τη μνήμη μου την οδόν μου. Τη νύχτα διαλογίζομαι με τις καρδίες μου και το πνεύμα μου διαρευνά. Έρχεται σε μία αναζήτηση, σε έναν αυτοέλεγχο, σε μία αυτογνωσία και ερευνά την καρδιά του ο Δαβίδ. Κοιτάζει πού έφτεξα, τι έχω κάνει ενώπιον του Κυρίου και φτάνει σε ένα συμπέρασμα και λέει, μήποτε, λέει, ο Κύριος με αποβάλλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον. Μα έκανε εκείνο το λάθος, έκανε εκείνη την αμαρτία. Μήπως με αποβάλλει ο Θεός, μήπως ο Θεός δεν με θέλει. Μήπως ο Θεός είναι εναντίον μου και δεν θα υπάρχει πλέον η ευμένεια του Θεού. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού, έπαυσε ο λόγος αυτού γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Και εδώ είναι το άσχημο καμιά φορά που πέφτει ο άνθρωπος, αισθάνεται τον εαυτό του ότι τον έχει απορρίψει ο Θεός και ακόμα χειρότερα κρίνουμε καμιά φορά, αγαπητά αδέρφια, το χαρακτήρα του Θεού με το δικό μας χαρακτήρα. Και λέμε ότι εάν εμείς ήμασταν στη θέση του Θεού πώς θα κάναμε και πώς θα αντιδρούσαμε. Και καμιά φορά βλέπουμε τον Θεό ότι συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Αλλά παράλληλα ο Δαβίδ καταλαβαίνει ότι όλες αυτές οι σκέψεις που έχει και όλες αυτές οι ανησυχίες που έχει είναι ότι έχει αδυναμία. Και λέει, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου, ναι. Θέλω μνημονεύει τα απαρχής τα μάσια σου και θέλω μελετάει πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστήριο είναι η οδός σου. Τι Θεός ως ο Θεός, σύ είσαι ο Θεός ο οποίον θαυμάσια εφανέρωσας μεταξύ των λαών τη δύναμή σου. Και εδώ φανερώνει πραγματικά ο λόγος του Θεού που βρίσκεται ο Κύριος, που υπάρχει η οδηγία του Θεού και που θα μας μιλήσει ο Θεός για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που έχουμε. Λέει, στο αγιαστήριο είναι η οδός σου. Στην εκκλησία θα σε μιλήσει ο Κύριος. Στην εκκλησία θα σου δώσει ο Θεός οδηγία. Θα σου δώσει κατεύθυνση και δεν είναι να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και να σκεφτόμαστε διάφορα, αλλά να ζητάμε την συμβουλή του Θεού. Συ είσαι ο Θεός ο οποίον θαυμάσια εφανέρωσε μεταξύ των λαών τη δύναμή σου. Ελύτρωσας δια του βραχίων όσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον Θεέ, τα ύδατα σε είδον και φοβήθησαν, εταράχθησαν και άβησι. Πλημμύρα υδάτων έχησαν εν εφέλε, φωνή έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντής σου ήτο εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν εαστραπέ την οικουμένη, εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και η τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Και
Ο Θεός εργάζεται, αγαπητά αδέρφια, με έναν τέτοιο τρόπο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να εννοήσουμε πολλές φορές. Ο Ιώβ λέει, είναι δίπλα μου, λέει, και εργάζεται. Αισθανόταν ότι ο Θεός εργάζεται στη ζωή του, αλλά δεν τον έβλεπε. Και ξέρουμε πολύ καλά, τα καράβια που πηγαίνουν στη θάλασσα δεν αφήνουν ίχνη. Άμα δεις ένα καράβι πάνω στη θάλασσα, μια βάρκα, φεύγει και τα ίχνη εξαφανίζονται. Και ο Θεός εργάζεται με έναν τέτοιο τρόπο στη ζωή μας, που βλέπουμε τα αποτελέσματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς έγινε. Είναι όπως λέει ο Κύριος, λέει ο άνεμος, λέει, πνέει, τη φωνή την ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και από πού πηγαίνει. Έτσι λέει είναι όποιος, λέει, έχει αναγεννηθεί από άνωθεν. Και έτσι είναι η βουλή του Κυρίου. Ο Θεός πραγματικά να μας δώσει αυτή τη χάρη, να εννοούμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Αμήν.